κυρίες και κύριοι, και όσο η τιμή του λαδιού εκτοξεύεται, τόσο αυξάνουν τα περιστατικά κλοπής. Αυτή τη φορά, επιτίδια έκλεψαν έναν τόνο ελιές από χωράφι στην Αχαΐα. Περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος Στρατουλάκο. Χρήστο. Λένα, ο πράσινος χρυσός έχει μπει στο στόχαστρο ατόμων τα οποία θέλουν να κερδίσουν εύκολα κάποια χρήματα. Τελευταίο περιστατικό λοιπόν το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι εδώ στην Αχαΐα, όπου οι δράστες για τρεις ημέρες, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, δούλευαν μέσα σε χωράφι. Ωστόσο, ο ένας εκ των ιδιοκτητών την τελευταία μέρα τους εντόπισε, ήταν ιδιαίτερα ψύχρεμος και κατάλαβε λοιπόν ότι του έχουν κλέψει τις ελιές. Ενημέρωσε την αστυνομία. Υπήρξε σύλληψη του ενός ατόμου αρχικά και λίγη ώρα συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι τρεις. Να σας πω ότι η αξία εκτιμάται περίπου στις 10.000 ευρώ. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός θα αναμένεται να κινηθεί και νομικά εναντίον των ιδίων αυτών ανθρώπων. Ενώ δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην Μεσσηνία, συγκεκριμένα στην περιοχή των Γαργαλιάνων, ένας λεωπαραγωγός είδε μάλλον ότι του αφαίρεσαν 37 σακιά λαδιού, με αποτέλεσμα λοιπόν να επικηρύξει τους δράστες με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Όποιος δηλαδή έχει πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών αναμένει και οδηγήσει και φτάσει μάλλον τις αρχές στην σύλληψη των δραστών, αναμένεται να λάβει το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ από τον παραγωγό. Χρήστος, ευχαριστούμε.